Την έξαρση κάθε μορφής κακοποίησης που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί αντικατοπτρίζει το βάρος που καλείται να σηκώσει η στέγη ανηλίκων Ηρακλείου. Εκεί έχουν βρει καταφύγιο και θαλπορεί 14 αγόρια τα οποία έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τα αιτήματα για φιλοξενία και άλλων παιδιών αυξάνονται συνεχώς. Οι ανάγκες ήταν κυρίως σε οικογένειες που δεν μπορούσαν να τα στηρίξουν, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για άλλους λόγους, και απευθύνθηκαν σε εμάς είτε απευθείας είτε μέσω κάποιες δικαστικές οδού. Όμως η στέγη ανηλίκων παραμένει δραματικά υποστελεχωμένη. Αντί για τουλάχιστον 7 άτομα προσωπικό, υπάρχουν μόλις 3 υπάλληλοι για να φροντίσουν και να στηρίξουν τα παιδιά σε κάθε τους ανάγκη. Τα αυξημένα περιστατικά οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, που αντιλαμβάνεται πλέον πιο εύκολα και γρήγορα πότε ένα παιδί πέφτει θύμα κακοποίησης και μπορεί να κινητοποιήσει τις αρχές, εξηγεί ο διευθυντής της στέγης ανηλίκων Ηρακλείου, Γιάννης Μιχελινάκης. Δυστυχώς οι εποχές είναι δύσκολες πια, είτε από οικονομικής άποψης, αλλά είτε και από συναισθηματική στήριξη των παιδιών. Έχουμε μια αύξηση. Το καλό είναι ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί πια και ενημερώνει είτε εμάς είτε τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να παρέμβουν και να στηρίξουμε είτε την οικογένεια είτε το παιδί. Η στέγη ανηλίκων Ηρακλείου λειτουργεί ακριβώς όπως το σπίτι μιας οικογένειας, προσπαθώντας να προσφέρει στα παιδιά πέρα από την καθημερινή φροντίδα, σταθερότητα, ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τα οδήγησαν στο Ίδρυμα. Όλες οι δομές, όπως είμαστε και εμείς, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Ανάλογα την περίπτωση, γίνονται οι παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί το παιδί. Όπως κάθε χρόνο, παραμονές των γιορτών η στέγη ανηλίκων πραγματοποίησε σήμερα το χριστουγεννιάτικο παζάρι της, στο αίθριο της Ενετικής Λότζια. Είναι κάτι που κάθε χρόνο περιμένουν τα παιδιά, είτε το Πάσχα είτε τα Χριστούγεννα που κάνουμε το παζάρι μας, γιατί φτιάχνουμε το εργαστήριό μας στέγη όπου συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά. Όπως προείπα, είναι και οι δημιουργίες τους. Και είναι κάτι που τους αρέσει, λόγω ότι μπορούν και εκφράζονται μέσα από αυτό και τους αρέσει να μοιράζουν τις δημιουργίες τους με τον κόσμο. Οι πάγκοι γέμισαν από τις δημιουργίες των παιδιών. Τα έσοδα από το χριστουγεννιάτικο παζάρι είναι πάντα σημαντικά για την κάλυψη ακόμη και στοιχειωδών αναγκών, καθώς υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε είδη διατροφής, προσωπικής υγιεινής αλλά και ρουχισμού για τα 14 παιδιά του Ιδρύματος. Οι μεγαλύτερες ανάγκες είναι όπως είναι σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, μόνο που εμείς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, είναι σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, είναι σε είδη προσωπικής υγιεινής και μετά ένδυση και υπόδηση. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Τι ηλικίες είναι τα παιδιά? Ο μικρότερος που φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή είναι στα 8 και ο μεγαλύτερος είναι στα 17 και κάτι.